Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βεβαίως το ασφαλιστικό και οι αντιδράσεις των δανειστών είναι στην επικαιρότητα, γιατί οι δανειστές ήδη έχουν αρνητικές προσεγγίσεις προς το θέμα. Όμως, πέρα από το ασφαλιστικό, προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Από μια νέα εκπομπή του Sky, ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα να μιλάει για εισβολή στο νομισματοκοπείο. Ακούσαμε για ΚΙΠ που φύλαγε το νομισματοκοπείο και ακούσαμε για κάποιους οι οποίοι ετοιμαζόντουσαν να κάνουν έτσι έφοδο στο νομισματοκοπείο, να πάρουν τα δισεκατομμύρια που ήταν εκεί για να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να μεταβούμε σε ένα άλλο νόμισμα. Για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που είναι κρίσιμα, αλλά και να δούμε και την οικονομία γενικότερα, θα έχουμε ήδη εδώ κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον οποίο και καλησπέριζω. Καλησπέρα κύριε Λαφαζάνη. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Είναι επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας. Αλλά μετά για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα, έχουμε κοντά μας εδώ τόσο τον κύριο Βασίλειο Φίλιο, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και τον κύριο Νίκο Χαριτάκη, που είναι επίκουρος καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θέλω να δούμε το χθεσινό ρεπορτάζ του Μέγκα που αφορούσε την υπόθεση του νομισματοκοπείου, και μετά ο κύριος Λαφαζάνης να μας σχολιάσει τα τεκτενόμενα. Έχουμε και την ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας και βεβαίως θα μιλήσουμε πάνω σε όλα αυτά. Να δούμε λοιπόν το βίντεο. Νέες σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της εισβολής στο νομισματοκοπείο, που σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Γιάννης Τουρνάρας θα γίνονταν για να στηριχθεί η μετάβαση στη δραχμή. Με βάση το ρεπορτάζ που έκανε το Μέγκα, ο κύριος Τουρνάρας πληροφορήθηκε περί τα μέσα Ιουνίου το σχέδιο για παράλληλο νόμισμα από στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ την πληροφορία ήξεραν και πολλοί υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μάλιστα, λίγο πριν το δημοψήφισμα, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας σε συνομιλητές του, είχαν ενταθεί οι φήμες ότι ο κύριος Βαρουφάκης ετοίμαζε υπουργική απόφαση για έκδοση IOUs, τα οποία στη συνέχεια θα τα συνέδεε με δραχμή. Ο κύριος Τουρνάρας θέτει σε συναγερμό την Τράπεζα της Ελλάδος και αρχίζει τις επαφές προκειμένου να αποτρέψει την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Έχοντας πληροφορίες ότι ο κύριος Βαρουφάκης σχεδίαζε υπουργική απόφαση για τη μετάβαση σε παράλληλο νόμισμα από τις 20 ως τις 25 Ιουνίου, έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον συνταγματολόγο Αλιβιζάτο και τον πρώην Πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο. Τα νέα Σαββατοκύριακο αποκαλύπτουν σήμερα τι απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός όταν ο κύριος Τουρνάρας τον ρώτησε εάν η επιστροφή στη δραχμή μπορεί να γίνει με υπουργική απόφαση. Για μια τέτοια απόφαση χρειάζεται οπωσδήποτε απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία 3/5, δηλαδή πάνω από 180 ψήφους. Να σου στείλω μια συνεργάτηδά μου να σου τα εξηγήσει. Η συνεργάτηδα του κυρίου Πικραμένου πάντως του εξήγησε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε ακόμη και με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών να περάσει μια τέτοια απόφαση από τη Βουλή. Παραμονή της ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος, ο κύριος Τουρνάρας παίρνει τηλέφωνο τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον ενημερώνει ότι υπάρχει πιθανότητα να του φέρουν να υπογράψει απόφαση ή διάταγμα για έκδοση IOU. Το διάλογο Τουρνάρα-Παυλόπουλο αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα Σαββατοκύριακο. Θα την υπογράψεις? Δεν υπογράφω τίποτε τέτοιο. Προτιμώ να παραιτηθώ. Το θέμα του παράλληλου νομίσματος και των σχεδιασμών του επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης σε τηλεκόνφερανση που είχε με επενδυτές στις 16 Ιουλίου. We were planning to create surreptitiously reserve accounts attached to every tax file number without telling anyone. That would have created a parallel banking system while the banks were shut as a result of the ECB's aggressive action to give us some breathing space. And then, of course, this could be euro-denominated, but at the drop of a hat, it could be converted to a new drachma. Τις πληροφορίες αυτές είχε αποκαλύψει στη Βουλή και ο Χάρης Θεοχάρης, επικαλούμενος και αυτός στοιχεία από στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Καταγγέλλω ότι υπάρχει ήδη στο μαξί μου ομάδα εργασίας με άτομα από το Γενικό Λογιστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει για τη δραχμή. 14 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Όσκαρ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, που ήταν ακόμη υπουργός, έχει συγκέντρωση με άλλα μέλη της αριστερής πλατφόρμας που τότε ήταν ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ακούγεται δημοσίως το σχέδιο για τα 22 δις ευρώ της Τράπεζας της Ελλάδας στο νομισματοκοπείο. Σκοπός να δοθούν τα λεφτά για μισθούς και συντάξεις μέχρι η χώρα να επιστρέψει στη δραχμή. Ο κεντρικός τραπεζίτης είχε κινητοποιηθεί από τις 7 Ιουλίου, όταν για πρώτη φορά δημοσίευμα της Telegraph, το οποίο υπέγραφε δημοσιογράφος που ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Βαρουφάκη, μιλούσε για σύλληψη Στουρνάρα και εισβολή στο νομισματοκοπείο προκειμένου να δεσμευθούν τα δισεκατομμύρια ευρώ που υπήρχαν επί ελληνικού εδάφους.
Ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτόματη έξοδο από το ευρώ, ενώ όλα τα χρήματα που υπήρχαν στο νομισματοκοπείο θα γινόταν αυτομάτως πλαστά. Αυτοί που μιλάνε για τα νομισματοκοπεία, όλες αυτές τις επιστημονικοφανταστικές ιστορίες διαγρίους, αυτοί τι τρέμουν την οργή του λαού, γι' αυτό τα λένε. Η απίστευτη αυτή ιστορία προκαλεί σφοδρή πολιτική σύγκρουση, καθώς μόλις χθες το site του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στην ΕΕΠ να φυλάει επί 24ωρου βάσεως το νομισματοκοπείο προκειμένου να αποτρέψει την εισβολή. Είδαμε το ρεπορτάζ που παρουσίασε χθες το Μέγκα. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, τι απαντάτε σε αυτά που λένε και σε αυτά που υποστηρίζουν και ισχυρίζονται με αφορμή τη συνέντευξη, του Στουρνάρα στο Sky, στο συνάδελφό μου, Παπαχελά. Τον κύριο Παπαχελά. Ναι, θα επαναλάβω βεβαίως ότι είναι ιστορίες για γρίους, μυθεύματα, αλλά θέλω να πω κάτι όμως. Ποια είναι η πραγματικότητα τελικά αυτών των ημερών? Κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας είναι κοινός συκοφάντης, κύριε Παπαδόπουλε, λασπολόγος και ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου και προσπαθεί να βγει και τιμητής από πάνω. Τιμητής από πάνω. Για ποιο θέμα να είναι στο διέσωσε. Εδόλιο. Ορίστε. Για ποιο θέμα να είναι στο εδόλιο. Βεβαίως, θα σας πω. Να πάει να βγει και τιμητής από πάνω. Ότι δήθεν έσωσε την πορεία της χώρας και την κράτησε στην ευρωπαϊκή τροχιά. Ο κύριος Στουρνάρας. Και αυτά βεβαίως που λέει τώρα, που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, απορεί κανείς πώς τα θυμήθηκε, προφανώς είναι μια πολιτική επένδυση για το πολιτικό του μέλλον και αυτά που σχεδιάζει ως πολιτικό του μέλλον σύντομα. Λοιπόν, τώρα για ποια κατηγορείτε εσείς τον κύριο Στουρνάρα? Ο κύριος Στουρνάρας κατηγορεί κάποιους για ρήφη φύ τάχα ότι θα κάνουν στο νομισματοκοπείο, ενώ ο ίδιος έχει κάνει ρήφη φύ στα δημόσια ταμεία. Δηλαδή, στα λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Τον έχω καταγγείλει και επαναλαμβάνω τις καταγγελίες τεκμηριωμένα στη Βουλή και τότε βεβαίως μαζί μου τον κατήγγελνε και ο νυν Πρωθυπουργός. Πρώτον, τον καταγγέλλω τον κύριο Στουρνάρα για το μέγα σκάνδαλο της εκχώρησης της Αγροτικής Τράπεζας τζάμπα στην Τράπεζα Πειραιώς και με πρίκα περίπου 7,5 δισεκατομμύρια μετρητά. Του τα είχα ψάλει και από την καλή και από την ανάποδη στη Βουλή τότε. Δεν μπορούσε να ψελίσει το οτιδήποτε ως δικαιολογία για αυτό το μέγα σκάνδαλο που η Ελλάδα πλέον δεν έχει αγροτική τράπεζα. Γιατί μου πείτε ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι αγροτική και είμαστε μια αγροτική χώρα. Δεύτερον, σκάνδαλο. Των σκανδάλων. Τη μεταβίβαση τζάμπα και με πρίκα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Για να πάρει Eurobank το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, κύριε Παπαδόπουλε, της δώσαν και από πάνω για το handicap 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στην κρίση, και ενώ λαϊλατείται ο Έλληνας πολίτης, λαϊλατείται με φόρους και κόβονται συντάξεις. Τρίτο σκάνδαλο. Μέγα σκάνδαλο. Η μεταβίβαση της Eurobank σε μία νύχτα στα ξένα κερδοσκοπικά χέρια. Η Eurobank την είχε στηρίξει το δημόσιο. Γιατί δεν τα καταγγείλατε αυτά και γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα να τα διερευνήσει αυτά τα θέματα? Είχαμε πει, είχαμε δεσμευτεί ότι για όλα αυτά. Δεν είχε ασυλία για αυτά, είχε ασυλία. Δεν ήταν. Υπουργός ήταν. Α, ήταν υπουργός, άρα είχε ασυλία. Αυτός ήταν ο υπουργός οικονομικών. Γι' αυτό λέω ότι αυτός έκανε αυτά τα σκάνδαλα. Και είχαμε δεσμευτεί τότε, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε ενίο ΣΥΡΙΖΑ, μην κοιτάτε που ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ εκ των υστέρων τα σκέπασε όλα και τα κάλυψε. Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτά τα σκάνδαλα θα τα διερευνήσουμε σε βάθος, θα συστήσουμε εξεταστική επιτροπή για να αποδοθούν και οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες. Εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό και το ξέρει ο κ. Στουρνάρας. Μάλιστα. Εμείς αυτά τα θέματα θα τα προχωρήσουμε. Ο κύριος Στουρνάρας θα λογοδοτήσει και θα λογοδοτήσει για όλες τις πράξεις και τις παραλήψεις του που στήχησαν και κόστησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Ναι, αλλά να πω επίσης
για σκάνδαλα, μια και μιλάμε για σκάνδαλα, για τον κύριο Στουρνάρα, πρώτη, δεύτερη και τώρα τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από την ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τρεις ανακεφαλαιοποίησεις, δεκάδες δις και η τρίτη κόστησε 40 δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες από το δημόσιο. Και μάλιστα δύο δις χάσανε από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση στα ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Λαφαζάνη, να μην ξεχνάμε τα 40 δις που έφυγαν από τις τράπεζες στο πρώτο εξάμηνο λόγω της πολιτικής που έγινε τότε και της αβεβαιότητας που υπήρξε στην κοινή γνώμη σε σχέση με το πού πάει η χώρα και πώς προχωράει η οικονομία της χώρας. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, όπως επίσης είδατε ο κύριος Βαρουφάκης παραδέχεται ότι γινόταν, υπήρχαν κρυφές συζητήσεις για να πάμε μέσω IOUs στη Δραχμή. Το λέει ο κύριος Βαρουφάκης καθαρά. Και ο κύριος Στουρνάρας τι ρόλο παίζει? Παρακράτος είναι? Παραεξουσία είναι? Γιατί παρακρατικό ρόλο είναι. Άρα θεωρείτε ότι αυτό ήταν κυβερνητική απόφαση? Βέβαια. Να πάτε σε μια άλλη περίοδο που θα οδηγούσε τη Δραχμή. Όχι. Η κυβέρνηση δεν είχε καμία απόφαση, καμία επιλογή τότε. Κυβέρνηση. Το σχέδιο Βαρουφάκη τι ήταν? Εγώ. Το ξέρατε το σχέδιο Βαρουφάκη εσείς? Με συγχωρείτε. Η κυβέρνηση δεν είχε ούτε απόφαση ούτε επιλογή να πάει σε εθνικό νόμισμα. Εγώ εισηγούμουν στην κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να έχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την εναλλακτική λύση του εθνικού νομίσματος, διότι αν δεν τη βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να την εννοεί αυτή την εναλλακτική λύση ως λύση προοπτικής για τη χώρα, δεν πρόκειται να κάνει διαπραγματεύσεις. Θα την πατήσουν κάτω οι πιστωτές, όπως και έγινε, και θα μας πατήσουν και θα επιβάλλουν τους όρους τους. Λοιπόν, Έπρεπε να υπάρχει και βεβαίως υπήρχε σε έναν βαθμό από τον κύριο Βαρουφάκη, από την αντιλαμβάνω. Εγώ δεν ξέρω και μιλάω ειλικρινά. Εσείς δεν είχατε πληροφόρηση από τον κύριο Βαρουφάκη για αυτό το σχέδιο, το μυστικό? Ο κύριος Βαρουφάκης είχε μια άποψη. Δεν μιλάω για σχέδιο, άποψη που κατά κάποιο τρόπο τη συζητούσε. Δεν ξέρω αν την εννοούσε και αν ήθελε να την κάνει πράξη. Το συζητούσε, το προβληματιζόταν, το σκεφτόταν. Το παράλληλο νόμισμα. Εγώ διαφωνούσα. Δεν θεωρώ ότι το παράλληλο νόμισμα είναι μια εναλλακτική επιλογή στο ευρώ. Εγώ θεωρώ, και το λέω ευθέως, το έλεγα και τότε, το λέω και τώρα, εθνικό νόμισμα είναι η διέξοδος για τη χώρα με ένα ριζοσπαστικό προοδευτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Αυτά τα δύο τα θεωρώ πακέτο για να βγούμε από την κρίση. Και αν δεν τα εφαρμόσουμε, δεν θα βγούμε από την κρίση. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική θέση. Η κυβέρνηση δεν είχε τέτοια πολιτική επιλογή και πολιτική θέση. Ήταν η δική σας άποψη. Και γι' αυτό δυστυχώς οδηγήθηκε και στο μνημόνιο. Στο τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, ο κύριος Στουρνάρας δεν κατάλαβα. Πού του πέφτει λόγος? Πού του πέφτει λόγος? Εδώ αποδεικνύεται ότι. Ναι, αλλά λέει ότι είχε μιλήσει και με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και ότι του είχε πει ότι θα παραιτηθεί αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Θα σας πω ένα-ένα. Πρώτον. Έτσι ισχυρίζεται. Είναι πραξικοπηματίας λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας. Λειτουργούσε ως παρακράτος, ως παραμάγαζο, ως παράκεντρο και ως παραεξουσία για θέματα που δεν ήταν της αρμοδιότητάς του. Αυτός ήταν διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση είχε την ευθύνη για την πορεία της χώρας. Μπορούσε να κάνει τις πολιτικές επιλογές της συμβατές με τη λαϊκή βούληση και να φύγει η Ελλάδα από το μνημόνιο με ό,τι αυτό και αν συνεπαγόταν. Αν ήταν λοιπόν κυβερνητική απόφαση, λέτε. Τι έκανε όμως ο κύριος Στουρνάρας? Αν ήταν κυβερνητική απόφαση, βεβαίως. Ναι, η οποία όμως λοιπόν δεν υπήρξε. Δεν χρειάζονταν κανένα σωτήρα η χώρα, το αυτόκλητο σωτήρα τον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν ήταν αυτόκλητος σωτήρας, αυτόκλητος καταστροφέας της χώρας. Δεν έχει ένα θεσμικό ρόλο η Τράπεζα της Ελλάδος όλα αυτά? Κανένα θεσμικό ρόλο. Η επιλογή αν θα μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη ή αν θα φύγει, αν θα κάνει εκείνη την κίνηση, τακτική ή στρατηγική ή όχι, είναι επιλογή της κυρίαρχης κυβέρνησης. Τώρα, δεν είναι επιλογή του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας διορισμένου από την εκάστοτε κυβέρνηση να παρεμβαίνει με τέτοιο χονδροειδή τρόπο και να λέει ότι συγκάλεσε για να υψώσει τείχος σε αυτά τα σχέδια πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους δεν μας τους έχει πει ακόμα, και προκαλώ τον κύριο Στουρνάρα να μας πει ποιοι ήταν οι πρωθυπουργοί που έκανε σύσκεψη μαζί τους. Τι του είπαν? Πότε έγινε? Αυτός είναι ο κύριος Πικραμένος, από ό,τι φαίνεται. Αυτό, πρώην πρωθυπουργός υπηρεσιακός. Αυτό το λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Mm-hmm. Θα βγει ο κύριος Στουρνάρας να τα πει, που μίλησε για τους πρώην πρωθυπουργούς. Θα μας πει με ονόματα.
και πότε έγινε η σύσκεψη και τι είπαν στη σύσκεψη και με ποιο δικαίωμα τώρα κάνανε τέτοιο παράκεντρο και με ποιο δικαίωμα λένε σήμερα ότι ψώσαν τείχος. Δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας τι είναι εδώ, ο επιτετραμένος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έβαλε τα όπως το, ξέρετε, η τράπεζα που έκοψε τη ρευστότητα της Ελλάδας στην Ελλάδα, συνδεδεμένη πια με την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν παίζει το ρόλο του Γκάουλαϊτερ. Υπερασπίζει τα συμφέροντα της χώρας του. Ωραία. Όχι τα συμφέροντα του ευρώ ή τα συμφέροντα του ευρωσυστήματος ενάντια στη χώρα του. Θέλω να μου πείτε. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη παρεκτροπή από την πλευρά. Κύριε Λαφαζάνη, 14 Ιουνίου στο ρεπορτάζ λένε ότι εσείς στην πλατφόρμα που συγκαλέσατε μιλήσατε για το νομισματοκοπείο και, το σχέδιο να γίνει τέτοιου είδους προσέγγιση και να πάρουμε τα αποθεματικά για να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεση λειτουργία της χώρας αν φεύγαμε από το ευρώ. Τι ακριβώς είπατε τότε? Τίποτα δεν και μετά γιατί το διακομωδήσατε όταν κάναμε, όταν έγιναν οι εκλογές του Σεπτέμβρη και το κάνατε και σποτ που πηγαίνατε προς το νομισματοκοπείο? Εγώ δεν είπα τίποτα σε καμία σύσκεψη από αυτά. Δεν είχατε πει τίποτα για το νομισματοκοπείο? Όχι, όχι, βεβαίως δεν είχα πει τίποτα. Ούτε είχατε πει ότι να πάρουμε τα χρήματα του νομισματοκοπείου? Τα 22 δις. Λένε ότι είναι 10, δεν είναι 22, έτσι είπανε. Εντάξει, 22 νομίζω ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεν τα έχω μετρήσει. Δεν είναι ζητούμενο το ποσό. Αλλά τα λεφτά αυτά, τα 22 δις, δεν είναι στο νομισματοκοπείο. Έτσι. Για να είμαστε, δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε. Στο νομισματοκοπείο κόβεται νόμισμα. Και είναι, αποθεματοποιείται το νόμισμα ή χαρτονόμισμα το οποίο κόβεται με εντολή και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Τώρα τα άλλα λεφτά είναι αλλού. Από εκεί και πέρα. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Αυτά όλα ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας απίστευτης δυσφήμισης, η οποία ξεκινούσε τότε από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι συνθηκολόγησε, ότι πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων τη Λαϊκή Βούληση του δημοψηφίσματος, τι είπε? Ότι η εναλλακτική λύση που μου προτείνανε είναι να κάνουμε ρυφηφή στο νομισματοκοπείο. Εννοώντας ότι εγώ το πρότεινα, όχι εννοώντας, μου το είπε καθαρά σε μια σύσκεψη. Λοιπόν, ότι εγώ του πρότεινα αυτό το πράγμα ως εναλλακτική λύση. Λοιπόν, σε τέτοιο αδιέξοδο ήταν που έφτασε να πει. Δεν του είχατε προτείνει περί νομισματοκοπείου και περί χρημάτων αποθεματικών και τέτοια? Βεβαίως, βεβαίως. Άλλο η άποψή σας το εθνικό νόμισμα και άλλο η διαδικασία. Άλλο, δεν είχατε πει εσείς για διαδικασία τέτοια? Άλλο η επιλογή του εθνικού νομίσματος, η οποία εγώ ευθέως την έλεγα και την έλεγα ευθέως σε όλα τα σώματα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Από τα συνέδριά του, τις κεντρικές του επιτροπές, δημοσίως είχαν τεθεί αυτά τα θέματα λόγω των ομιλιών μου στις πολιτικές γραμματείες, στις κυβερνητικές επιτροπές, στις κεντρικές επιτροπές, είχαν δημοσίως τεθεί. Όλοι ξέρανε ότι εγώ υποστήριζα το εθνικό νόμισμα ως εναλλακτική επιλογή. Και το υποστηρίζω βεβαίως και τώρα, συνδεδεμένο πάω ό,τι σας λέω, γιατί εγώ δεν έχω φετίχ με το εθνικό νόμισμα. Άλλοι είναι δεμένοι δογματικά και θεωρούν θρησκεία το ευρώ. Εγώ θεωρώ πρώτα απ' όλα την ανάγκη να βγει η χώρα από την κρίση και να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και του ελληνικού λαού. Και από αυτή τη σκοπιά κάνω την επιλογή ως εργαλείο για να φύγουμε από την κρίση το εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πολιτική μου επιλογή. Τώρα το να την μπλέκει κανείς αυτήν με αστυνομικά μυθιστορήματα. Με την ΚΙΠ. Με κατασκοπευτικά. Φύλαξε, λέει, το νομισματοκοπείο. Πρώτα απ' όλα προκαλώ, εσείς και τον, λέτε ότι... προκαλώ και τον κύριο Ρουμπάτη εδώ. Προκαλώ και τον κύριο Ρουμπάτη. Και του λέω, πήγε η ΕΕΠ να προφυλάξει το νομισματοκοπείο? Να μας πει, να απαντήσει, μην κρύβονται. Και ο κύριος Παυλόπουλος δεν μπορεί να κρύβεται, αλλά το διαχωρίζω. Ο κύριος Ρουμπάτης πρέπει να μιλήσει, να μας πει. Πήγε η ΕΕΠ να προφυλάξει το νομισματοκοπείο από ανεπιθύμητους εισβολείς? Με εντολή Τσίπρα όλα, κατά Κούλογλου. Και εντολή Τσίπρα. Και εντολή έτσι, Τσίπρα. Έτσι, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει? Πρώτα απ' όλα, τι δουλειά έχει η ΕΕΠ, τι δουλειά έχει η ΕΕΠ με το νομισματοκοπείο? Δεν το καταλαβαίνω. Η ΕΕΠ έχει άλλο ρόλο.
Δεν έχει αρμοδιότητα να φυλάει το νομισματοκοπείο η ΕΠΤ. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, να βγει να μιλήσει, να μας πει λοιπόν, ποιος του έδωσε την εντολή και αν πήγε η ΕΕΠ και με ποια αρμοδιότητα, μάλιστα, με βάση ποιο κανονισμό λειτουργούσε ως φύλακας του νομισματοκοπείου. Και δεν μου λέτε, πείτε ότι εγώ πήγαινα και καταλάβαινα το νομισματοκοπείο. Το νομισματοκοπείο είναι από τους καλύτερα φυλασσόμενους χώρους. Με τι θα πήγαινα, με στρατό? Και εν πάση περιπτώσει, πείτε ότι το καταλάβαινα, τι θα το έκανα? Τι θα το έκανα? Τα λεφτά, φαντάζομαι. Τι θα το έκανα το νομισματοκοπείο? Είναι τρελά πράγματα. Είναι τρελά πράγματα λοιπόν, αυτά. Είναι απίστευτα και τα λένε άνθρωποι που έχουν απόλυτο αδιέξοδο, είναι πανικόβλητοι και προσπαθούν να εσπείρουν ένα αδιάχυτο φόβο χωρίς όμως να υπάρχει καμία λογική βάση σε αυτό. Και γιατί? Ο πρόσθετος λόγος που το κάνουν τώρα, εγώ νομίζω, είναι γιατί βλέπουν ότι μεταστρέφεται η κοινή γνώμη. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις που δεν έχουν κανένα λόγο να εμφανίσουν τον Έλληνα πολίτη υπέρ του εθνικού νομίσματος, να δείχνουν 30% στο εθνικό νόμισμα. Πρόσφατη ευρωπαϊκή δημοσκόπηση για πρώτη φορά έδειξε τους Έλληνες πολίτες να υποστηρίζουν κατά πλειοψηφία το εθνικό νόμισμα. 44% ευρωπαϊκή δημοσκόπηση, έτσι. 44% υπέρ του εθνικού νομίσματος, 43% υπέρ του ευρώ. Σε λίγο θα είναι πλειοψηφία αυτοί που θα θέλουν το εθνικό νόμισμα. Μάλιστα. Να είστε βέβαιος, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Ωραία. Γιατί είναι πολλοί που γίνεται αυτή η επαναφορά της κατασκοπευτικής αυτής της ιστορίας, που έχει πρωθυπουργό, που έχει ΕΕΠ, που έχει καταλήψεις, που έχει διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Είναι ωραίο μυθιστόρημα. Story, ωραία, φοβερό. Το κάνουμε σύρια, ναι, ταινία. Το κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, βγαίνει στις τηλεοράσεις, βγαίνει με τους πρωταγωνιστές, αυτούς λοιπόν, που πήγαν να το καταλάβουν. Και αρχίζει το εργαλιστικό, ας πούμε, μυθιστόρημα αυτό να ξαπλώνεται. Το έχουν ξαναπαίξει το έργο, είναι ξαναζεσταμένο. Νομίζω δεν πιάνει σε κανέναν. Νομίζω ότι δώσετε τις διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας. Βεβαίως, είναι ανοιχτός εδώ ο χώρος και για τον κύριο Στουρνάρα ή οποιονδήποτε άλλον θέλει να απαντήσει στον κύριο Λαφαζάνη. Κρύβεται ο κύριος Στουρνάρας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν βγαίνει να τα πούμε δημοσίως αυτά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ναι. Και βεβαίως τώρα θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας και θα μιλήσουμε με τους δύο καλεσμένους μας, τον κύριο Χαριτάκη και τον κύριο Φίλιο, να τους δούμε και τους δύο καλεσμένους μας. Και θα ήθελα, κύριε Χαριτάκη, να μας δώσετε εσείς μια πρώτη άποψη, πώς κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε η Ελλάδα διαδικαστικά να αλλάξει νόμισμα. Υπάρχει κάποια διαδικασία? Γιατί το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απορία αν υπάρχει τέτοιου είδους διαδικασία και πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι λένε ότι το Brexit δεν έχει φύγει από το τραπέζι, μόλις ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο ομαλά στις μέρες μας. Άκουσα τον κύριο Λαφαζάνη με μεγάλη προσοχή και η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να του δώσω σαν επιστήμον είναι καλύτερα να μην ασχολείται με τα οικονομικά. Διότι αυτά που άκουσα, αν μη τι άλλο, είναι εθνικά επικίνδυνα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η κουβέντα που λέω και αναλαμβάνω όλη την ευθύνη αυτού που λέω. Είναι λυπηρό. Μπορείτε να διαφωνία. Μην λέτε τώρα αυτά τα πράγματα. Ναι, σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, μπορώ να ολοκληρώσω το λόγο. Ευγενικά και κόμψα. Ναι, είναι εθνικά επικίνδυνο. Τι είπα να πει εθνικά επικίνδυνο? Δηλαδή, εσείς είστε μπορώ να σας εξηγήσω. Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω, κύριε Λαφαζάνη. Να ολοκληρώσω. Θέλετε, αλλά να θα εξηγήσω γιατί είναι. Μην κάνετε χαρακτηρισμό. Ναι, εξηγώ ακριβώς. Θα εξηγήσω ακριβώς. Να πείτε με μία χώρα. Μια χώρα η οποία έχει ένα νόμισμα, όποιο είναι αυτό, μάλιστα, καταρχήν είναι το εθνικό της νόμισμα. Δεύτερον, μια χώρα η οποία κάνει συναλλαγές σε αυτό το νόμισμα για να μεταβεί σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα αποφασίσει η κυβέρνηση, πρέπει να συνεργαστεί, να μιλήσει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες με αυτούς οι οποίοι εξασφαλίζουν την αξία αυτού του νομίσματος. Συγκεκριμένα οι κεντρικές τράπεζες και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν νομίζετε, κύριε Λαφαζάνη, ότι σε μία μέρα μέσα κλείνουμε τις τράπεζες, τυπώνουμε καινούριο χαρτί στο τυπογραφείο και από εκεί και πέρα μπορούμε να καταστρέψουμε 40 δισεκατομμύρια, όπως είπατε, τα οποία ήταν στα χέρια μου,
στις καταθέσεις μου, στο οποιοδήποτε σημείο του κόσμου υποχρέωσής μου και να μπορώ εγώ την άλλη μέρα να πάω να πληρώσω όλα αυτά τα πράγματα με το χαρτί και την ονομαστική αξία που εσείς σαν κυβέρνηση υπεύθυνη θα τυπώσετε, είσαστε αν μη τι άλλο γελασμένος. Και ρωτήστε παρακαλώ πάρα πολύ τους οικονομολόγους σας, όποιοι είναι αυτοί που σας συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων κύριος, και οι κύριοι Βαρουφάκης και οι υπόλοιποι, να σας πούνε εάν αυτό γίνεται. Θα ήταν τρομερά επώδυνο, τρομερά προβληματικό και θα δημιουργούσε τεράστια οικονομική και κοινωνική αναταραχή στη χώρα. Και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παίρνει αυτή την απόφαση εν μια ανοιχτή, έστω και αν απειλείται, με διαδικασίες υπουργικού και προεδρικού διατάγματος. Καμία κυβέρνηση. Αυτό είναι εθνικό, εθνική καταστροφή. Δεν μίλησε για προεδρικό διάταγμα. Παρακαλώ, ο κύριος Πρωθυπουργός, αν άκουσα καλά, ο κύριος Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, ο κύριος Πρωθυπουργός όμως, αν τον άκουσα καλά στην τηλεόραση τότε που το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι, είπε ότι του δείξανε μία μελέτη, την διάβασε και συνειδητοποίησε την έκταση του προβλήματος και έκανε πίσω. Άρα, έκανε μια επιλογή ο κύριος Τσίπρας τότε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αρχηγός κόμματος, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Ναι, βέβαια, άρα, εκείνη τη στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε κάτι. Παρακαλώ πάρα πολύ, εάν αυτή η εισήγηση ήταν γνωστή στον κύριο Λαφαζάνη, να μας το γνωστοποιήσει και εμάς. Εάν υπάρχουν κείμενα τα οποία κυκλοφορούν και συζητάνε για τόσο επικίνδυνες εθνικές καταστροφές. Δηλαδή, συγγνώμη, παίρνονται αποφάσεις να κάνουμε πόλεμο εν μια ανοιχτή. Δεν έχετε καταλάβει την έκταση του προβλήματος. Μην μιλάτε για οικονομικά, κύριε Λαφαζάνη. Καλύτερα. Λοιπόν, ο κύριε Λαφαζάνη, μια κουβέντα γιατί πρέπει να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Μας απαγορεύσετε να μιλάμε για εκείνο ή το άλλο θέμα εσείς. Συγγνώμη. Δεν είσαστε αυτός ο οποίος. Το ποιο είμαι δεν χρειάζεται να μου το εξηγήσετε εσείς, κύριε Λαφαζάνη. Σας είπα για οικονομικά, δεν μπορείτε να μιλάτε. Κύριε Χαρτάκη, να απαντήσω, κύριε Λαφαζάνη. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Οι γνώσεις σας είναι επικίνδυνες. Κύριε Χαρτάκη, ούτε γνωσιόμετρο έχετε, ούτε μπορεί να υποτιμάτε. Άκουσα τι είπατε. Μα τώρα δεν αφήνετε να μιλάμε. Ούτε γνωσιόμετρο έχετε, ούτε είναι δυνατόν εσείς να καθορίζετε για ποιο θέμα θα μιλήσει ο καθένας και ποιο θέμα δεν θα μιλήσει. Δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε και να απευθύνετε τέτοιους χαρακτηρισμούς που εγώ δεν απίφθηνα ούτε σε εσάς, ούτε σε κανέναν άλλον. Να, ορίστε. Μα ωραία, είναι δυνατόν. Εντάξει, ας αποφύγουμε αυτές τις χαρακτηρισμούς. Είναι δυνατόν. Δείχνετε ένα ύφος. Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε γιατί να πάω σε μια συζήτηση. Όταν δεν έχετε επιχειρήματα, βεβαίως είναι εθνικά προδότες αυτοί που συνομιλούν μαζί. Δεν έχω επιχείρημα το ότι θα καταστρεφόταν η Ελλάδα. Εσείς κάνετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν έχω επιχείρημα ότι θα καταστρεφόταν η Ελλάδα. Ωραία. Ξέρετε τι λέτε, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Χαριτάκη. Κύριε Λαφαζάνη. Δεν έχετε μάθει να συνομιλείτε. Να συνομιλείτε ευγενικά με τον άλλον, όποια άποψη και αν έχει, όσο και αν τη θεωρείτε ότι είναι παράλογη ή αθέμητη, δικαίωμά σας. Εγώ σέβομαι τη δική σας άποψη, όποια και αν είναι. Δεν μπορώ να σας ορίσω τα πεδία για τα οποία θα ομιλείτε. Μπορείτε να ομιλείτε επί παντός επιστού και κρίνεστε για αυτά που ομιλείτε. Ωραία. Που ομιλείτε. Εγώ ευχαριστώ. Θα ομιλώ λοιπόν για αυτά που νομίζω. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το οποίο προτείνουμε και προτείνω είναι εν μια ανοιχτή. Δεν κατέστρεψα εγώ τη χώρα. Μέσα στο ευρώ καταστράφηκε η χώρα και συνεχίζει να καταστρέφεται. Δεν έφυγαν τα λεφτά από τη χώρα γιατί πήγαμε στο εθνικό νόμισμα και έχουν φύγει δεκάδες δισεκατομμύρια. Δεν έγιναν τα σκάνδαλα επί σκανδάλων γιατί φύγαμε από την Ευρωζώνη. Τα σκάνδαλα επί σκανδάλων γίνανε και τα ονόμασα. Μάλιστα. Και είναι ένα. Ωραία. Προς ένα και κύριε όλα Λαφαζάνη. Έχουν κουκουλωθεί. Και όταν εγώ προτείνω το εθνικό νόμισμα, δεν το προτείνω απλώς για να περάσουμε από το ευρώ στην δραχμή ή όπως αλλιώς το ονομάσουμε. Το προτείνω σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να φύγουμε από την Μάλιστα. κρίση, διότι βλέπω Ωραία. Ότι με τα μνημόνια δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι ένας απέραντος φαύλος κύκλος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαφαζάνη. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.